Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Μπουρναζίου. 14η αγωνιστική της τρίτης του τρίτου ομίλου της Evolution. Ανυπότατοι Γαλάτες, ελιτήρι, ανυπότατοι Γαλάτες. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όποιος φύγει σήμερα με το ροζ φύλλο από εδώ εδραιώνεται προς τον παρόν στην τέταρτη θέση. Ισοβάθμιες και οι δύο ομάδες στο 8-5. Η ανυπότατη την τελευταία αγωνιστική τίθηκαν από την Λαμπόλα Τεποπέλ με 67-53, ενώ από την άλλη οι ελιτήροι νίξαν τους Περιστέρι Τρέλεμπορκ με 65-43 πριν 10 περίπου μέρες. Στο Περιστέρι πρώτη επίθεση για τους κίτρινους, Ζερμάνοβιτς το τρίποντο. Δημογέροντος κατεβάζει τους ελιτήρους, τους έκανα στο τελευταίο τους μάτς. Από την άλλη νομίζω είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνουν τους ανυπόταχτους. Ομάδα και αυτή νομίζω, όπως και η ελιτήρη, η οποία έχει προϋπηρεσία στη Μάστερ. Γέροντας, σουτ για τρεις, εύστοχο, ξεκινάει, ζεστός. Ο Μαντάς. Δεν είναι στο πρώτο λεπτό. Ζερμάνοβιτς ξέφυγε ωραία, πολύ δύσκολο λέει, από φοβερό καλάθι. Ξεκινάει με highlight ο Αλέξανδρος. Τι έβαλε ο τύπος. Πρώτο καλάθι των Γαλατών. Αν δεν μπει αυτό στο top 10 δεν ξέρω τι θα μπει. Η απάντηση έρχεται από τον Καζάνα. Και με κοίταξε να μεταξύ ο Αλέξανδρος. Θα πούμε ότι παίζει σήμερα με την παλιά του ομάδα. Φάουλ από τον Δούστο. Δύο βολές για τον Μπέλι. Να δω και ο ξενοφός. Από σήμερα δεν βλέπω κάποιον για τους ελιτήρους. Από την άλλη υπάρχει σοβαρή απουσία στον πάγκο των Γαλατών. Αστοχή δεύτερη, 5-3. Για τον Γιώργο Λαδά μιλάμε. Ένα από τους πιο εμπειριαστικούς επιθετικά παίχτες για τους Γαλάτες εδώ και αρκετά χρόνια. Λούλη, δύσκολη προσπάθεια, βρίσκει τον τρόπο και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Στα 3 Ζερμάνοβιτς, Κωνσταντινάκος, μπάλα χαμηλά, μέσα απόστασης, άστοχο. Από τον Λαμπρόπουλο κατεβάζει και ελέγχει ο Δημογέροντας. Ωραία πάσα χαμηλά, δύσκολο το fade away. Ζάνος επιθετικό rebound. Από τη γωνία το shoot, άστοχο. Ελέγχει ο Κωνσταντινάκος. Ζερμάνοβιτς στον εφηδιασμό. Καλή επιστροφή από τον Καλουλή. Ωραία πάσα χαμηλά. Έστοχο το φροντεράκι. Από τον Αποστόλη, πρώτη πόντι και για εκείνον. Προβάδισμα 2 πόντων μέχρι στιγμής στους ανυπόταχτους. Φαουλ ψηλά από τον Αλέξανδρο. Πρώτο και για τους ελιτήριους, αν έχουν ήδη οι Γαλάτες μετά τις βολές. Ο Μπέλι Δημογέροντος οργανώνει. Στη γωνία η μπάλα, ωραία προσποίηση σου για τρεις, άστοχο από τον Δίας Μαντά. Ζερμάνοβιτς κινείται ωραία χωρίς την μπάλα, αφήνει έξυπνο πίσω του. Τσαντινάκος, Ζερμάνοβιτς από τη γωνία, θα το πάρει. Αλλά θα το χάσει ο Αλέξανδρος, έβαλε το σώμα του λίγο πίσω νομίζω εκεί. Δημογέροντας στην επιλογή στην κορυφή. Θα βρει λίγο χώρο, θα σηκωθεί, αλλά η μπάλα δεν θα του κλείσει το μάτι. Όσο
2 παραμένει για τους Λευκούς. Σαντινάκος δύσκολη πάσα του, Ζελμάνοβιτς επιστρέφει. Άστοχος όμως ο Νίκονας. Τιμογέροντας. Γάνας. Μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή παραμένει για τους Γαλάτες. Τρεις ο Μαντάς. Κόρι Μπάουν. Αποστόλη, μεγάλη πάσα στον Αλέξανδρο. Αγρόπουλος. Σαντινάκος. Στον Μπέλη. Και από εκεί ξανά στον Νίκονα. Λάθος πάσα, κλέβει ο Τιμογέροντας. Προϋποθέσεις να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την διαφορά. Γαλάτες ακόμα για λάθος πάσα. Στον εφηδιασμό. Δύο εύκολοι πόντι. Τι θέλω και μιλάω κάθε φορά γιατί σπαίνω στο λαιμό μου τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Λάχτη στον εφηδιασμό. Από τον Μαντάφεν τους 5 ποντούς. Οπότε έχω πάει να βιαστώ. Έχω πει ότι κάποιος βάζει εύκολη λέει από τον εφηδιασμό. Τον παίρνω στο λαιμό μου τον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακάνω σήμερα, δεν υπόσχομαι. Για να είμαι ξεκάθαρος και στις δύο ομάδες. Προφανώς αστείευομαι. Το 9-5 παραμένει. Συν 4 για τους Γαλάτες. Ελαφρώς πιο αποτελεσματική η ομάδα του Λαβά. Καζάνα θα κερδίσει το φάουλ. Αναφορά από το πλάι. Τιμογέροντας. Θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά. Δεν θα βρει εύκολη πάσα σου. Για 3 από τον Μαντά. Άστοχο. Αμυντικό ριμπάουντ ψηλά. Ο Αποστόλη. Ωραία συνεργασία. Καλάθι ξανά από κοντά. Συν 2 στον λογαριασμό του Βασίλειου. Ο οποίος φτάνει τους 4 πόντους. Και φαίνει ξανά την διαφορά στους 2-9-7. Τιμογέροντας. Τρεις ο Μαντάς. Το βάλει από το ίδιο σημείο που το έβαλε και προηγουμένως. Δεύτερο τίποτα για εκείνον. High score για τον Αλάτες. Δύο τριποντάκια και ένα δίποντο. Το που τους μας κάνει αυτό. Ενώ από την άλλη ο Στέλι με 4 οδηγεί μέχρι στιγμής το χώρο για τους κίτρινους. Φάουλ πάνω στον Νίκονα. Γαλάνης για πρώτη φορά μέσα. Ο Παναγιώτης. Πέσου μας να μπει στο παρκέ. Ζελμάνοβιτς με ανάποδο λέει απ. Στέρις και ο Αλεξανδρός πλέον. 12-9 προβάδισμα 3 πόντων για τους γηπεδούχους. Τιμογέροντας. Διατρής με μεγάλη καμπύλη, αλλά άστοχο από τον Μπούστο. Θα συνέχει στήριγμα του ο Αλέξανδρος. Κατοχή μπάλα στον Λαμπρόπουλο. Ποιος θα κάνει το λάθος. Μέσα ο Πέσιος, έξω. Ποιος. Παναγιώτης ο Λαυροπουλός. Μέσα εκεί ο Δεγιάννης. Η αλήθεια θα ανάστασε έξω ο Καλούλη. Τιμογέροντας. Αλάνης. Καλαχαμιλά στον ψηλό και από εκεί έξω ο Δεγιάννη. Μπούστος για 2, άστοχος. Βάλε εκτός από τα χέρια των Γαλατών. Τρία λεπτά στον φωτεινό πίνακα του Μπουρναζίου. Στο 12-9 το σκορ σταθερά σε θέση οδηγού οι Γαλατές. Δεν έχω χάσει τον προβάδισμα νομίζω σε κανένα σημείο. Από το πρώτο τζάμπο και μετά είναι συνέχεια μπροστά. Σαντινάκος. Λάθος πάσα του κλέψιμο. Μπάλα στον Τεγιάννη. Τιμογέροντας.
Ματζάνας. Πάλι χαμηλά. Γιάννης θα δοκιμάσει το χέρι του, αλλά θα αστοχίσει. Ευκαιρία να μειώσουν στον πόντο, ακόμα και να φέρουν το μάτς στα ίσια. Για τους κιτρινούς. Πέσιος, Σελμάνο στηρίγμα του. Μπάλα στη γωνία, Κωνσταντινάκος, θα αφήσει ωραία χαμηλά. Δύσκολο σπάθεια, έφτωχε και αυτή. Άχαστος από αυτή την απόσταση των 34 μέτρων, ο Αποστόλη. Δημογέροντας. Καλά, είναι ένα από τα σκούρα, Δημογέροντας επιλέγει την αριστερή πλευρά. Περίμενε το κόψιμο και τον Γιάννη. Ο Γιάννης έσπασε έξω. Για τρεις έφτωχα το παιδάκι από τον Γούστο. Πρώτη του πόντι στο μάτς. Τρίτο τρίποντο συνολικά για τους ανυπόταχους, δύο έχει ήδη. Και ο Δίας Μαντάς. Εδώ το φλουτεράκι, ακόμα να επιθέτει το rebound από τον Κωστόλη. Σου φαίνεται να χτύπησε. Φορά. Δύσκολη πάσα που για να βγάλει κλέβει ο Δούστος. Και τώρα Δημογέροντας. Ένα και 10 στο ρολόι. Καζάνας, δύσκολη προσπάθεια. Τέταρτος πόντος του Κώστα. Στους 6, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής το μάτς. Σαντινάκος. Μέσα Λαυρόπουλος, μέσα και ο Παρασκευόπουλος. Ξοκέω Δημογέροντας, ξανά μέσα ο Μαντάς. Αυτά τα βλέπω για τους αντιπρόταγους σήμερα. Φανάλι ελαφρώς πιο πλήρης η εμπειρία από άποψη θέσεων. 10 για αποστολικούς. Μεγάλη πάσα, Παρασκευόπουλος, βλέπει ωραία το Ζελμάνοβιτς, καλάθι από τον Αλέξανδρο. Το 21 δεύτερα, 17-13 το σκορ. Μαντάς, ψηλά για στήν. Ο Καζάνας, Μαντάς, κοίτα τα αριστερά, πολύ καλή άμυνα, κλέψιμο. Και φιλιάζουμε τον Αλέξανδρο, συν 2 στον λογαριασμό του Σελμάνοβιτς. 2 δεύτερα. Από πίσω το σουτ, 17-15 σκορ, πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδος του Κώστα Μαζαράκης. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται και μπροστά στο σκορ με 17-15. Μπαλά χαμηλά στον Τεγιάννη. Στο δεύτερο αστρολόι, Τεγιάννης, ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Όμως τελειώνει, φαντάζομαι και θα πάρει την ευθύνη. Πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Κατεβάζω ο Ζερμάνοβιτς. Λάθη, στα γρήγορα. Από τους κίτρινους φέρνει το μάτι στα ίσια, 17 όλα. Νομίζω αυτό είναι από τα βασικά τους πλεονεκτήματα τουλάχιστον για σήμερα. Το τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο, Καζάνας πάρα πολύ ωραία lay-up. Έκτος για σήμερα. Μπροστά, ξανά οι Γαλάτες. Από την άλλη νομίζω οι Γαλάτες μέχρι στιγμής φτάνουν λίγο καλύτερα έξω από τα 6.75. Σημαντικό και αυτό σε ένα μάτσο το οποίο είναι ντερμπί. Κόρυμπαουμ για τους Γαλάτες, κατεβάζει ο Δημογέροντας. Φαντάς, Γέροντας,
μπάλα χαμηλά στον Καζάνα. Μπλά, το πρώτο σκύνει και δεύτερο σκέφτης πάνω του. Έξι πλητά σαν Ντεγιάννης, άστοχος, με follow, foul. Κερδισμένο ο Μαντάς. Πρώτη 19-17 θα παραμείνει. Έξι και δεύτερη. Εξαιρετικό ριμπάντο από τον ίδιο. 9-14 και τους Γαλάτες. Μπαλά στα σίγουρα για τον Δημογέροντα. Για τρεις από εκείνον. Καλάθι που δίνει ψυχολογία στον πάτο των Γαλατών, 22-17. Αυσκευόπουλος, χαμηλά, καθηγέτης τον Ζελμάνοβιτς. Δύσκολο σουτ, εύστοχο και αυτό, Γιώργος Μπέσιος. Δεύτερο φάουλ για τους Ελιτήριους, κανένα μέχρι στιγμής για τους Γαλάτες. Τελετήριος, κακή πάσα, καπουσί, περνάει ξανά για τους Γιβαδούχους, time out, ο Νίκονος, ο Κωνσταντινάκος, 22-19. Στρέφουμε το time out. Σε τεπίδες για τους Γαλάτες. Δίας. Αστυμόπλος που μακάρισμα, την μπάλα χαμηλά στον Καζάνα. Κλείνει και δεύτερος στέχος πάνω στον Κωστά. Ποιος γυρνάει, αλλά αστοχή. Μάχης τα λοιπόν κατεβάζει τους Κάλτσις για τους Κιτρινούς. Δύσκολη πάση χαμηλά, λάθος του Παρασκευόπουλου. Νομίζω δεν είχε προλάβει να πάρει θέση εκεί. Του Λαυρόπουλου ήταν το λάθος, ο Παρασκευόπουλος ήταν ψηλός, ο οποίος νομίζω ήταν σε κατάσταση ανισορροπίας. Εκεί δεν είχε προλάβει να πάρει την θέση που ήθελε στο low post. Κάπου θέση κυλάει τα πρώτα 4 περίπου λεπτά. Καζάνας, μπαλά έξω, βήματα, κατοχή, περνάει ξανά για τους Κίτρινους. Μέσα ο Κωνσταντινάκος, μέσα ξανά και ο Βασίλης, ο Βασίλης Αποστόλη. Έξω ο Παρασκευόπουλος, έξω και ο Πεσιός. Ζελμάνοβιτς. Το πόντζε εκεί ήδη στον λογαριασμό του Αλεξανδρός. Ξενόφος, χαμηλά η μπάλα. Και από εκεί ξανά έξω στον Νίκο. Στον Νάκος βρήκε το σουτ, το πήρε, αλλά απέχισε. Επιθετικό rebound. Το καλάθι θα έρθει ούτε τώρα. Διαχειρίζει πάνω Σκάλτσι. Στον Νάκος. Δεν περίμενε εκεί την πάσα να πίσω. Ο Σταύρος. Πάντως ήταν καλή από τον Νικονά. Το 22-19 θα παραμείνει. Δημογέροντας. Ωραία πάση χαμηλά. 6 να κινήθηκε και πήρε και το καλάθι. Όλα τα λεφτά είναι η off-ball κίνηση εδώ από τον Μαντά. Ευκαιρία για μέσο τρίποντο. Ζελμάνοβιτς. Ο Δινάκος
Ωραία, πάσα χαμηλά και από εκεί στην γωνία, ξενός προσπίτε. Μπαλά έξω ο Νίκονας, Δελμάνοβιτς, ξανά για τρεις, ο Αλέξανδρος. Rebound, ελέγχει, ο Βαλάνης. Δημογέροντας. Γιάννης, και από εκεί ξανά έξω στον Σωτήρη. Νομίζω θα οργανώσει, αν έχει το 100%, το 95% σήμερα όλων των επιθέσεων των Γαλατών. Δύσκολη θέση του και δεδομένων του γεγονός ότι δεν έχει νομίζω κάποιον άλλον να τον κάτι κατεβαστήσει. Είναι λίγα σήμερα λαγκάρια του Γαλάτες. Θα έχει να κάνει και με την κούραση, ειδικά αυτό το μάτς. Μέχρι στιγμή θα πάει εξαιρετικά, συν 2 πόντι για τον point guard των Λευκών. Στόλι, μπάλα έξω, Ζελμάνοβιτς, θα δοκιμάσει ξανά το χέρι του, θα στοχίσει. Τελειάνει στο μακρινό rebound, θα κατεβάζει ο Σωτήρης. Τρεις το σουτ. Άστοχα αυτή τη φορά από τον Αλέξανδρο. Στόλι, κόβει ωραία ο Αλέξανδρος. Χαμηλά η μπάλα, καλάθι με ταμπλό από τον Πανοσκάλτσι. Time out της Ελλάδας. Ζάνας. Έξω η μπάλα για από εκεί στον Τεγιάννη. Για τρεις το σουτ εύστοχο από τον Τετζόν. Πρώτο την πόντι στο μάτς. Στους 8 η διαφορά, 29-21. Χαμηλά η μπάλα, καλή άμυνα, reflection. Κατοχή παραμένει στους κυκλινούς. Time out. Για τους Γαλάτες, 3 και 7 στο ρολόι, 29-21. Επιστρέφουμε το time out, 3 λεπτά στο ρολόι για την λήξη του πρώτου μέρους. Σε επίθεση για τους Ελτήριους, Κωνσταντινάκος και τώρα ξενόφος. Στόλι, δύσκολη προσπάθεια, άστοιχο με ταμπλό, μάχη στα rebound, κατεβάζει εν τέλει ο Γαλάνης. Όχι ο Γαλάνης, ο Γαλούλη με το 17, διορθώνω. Δούστος. Τρεις ξανά, θα σταθήσει αυτή τη φορά. Ζερμάνος κατεβάζει και δίνει το φαουλ ψηλά από τον Μαντά. Πρώτο φάουλ για τους Γαλάτες, 3 έχουν μέχρι στιγμής οι Ελιτηροί. Από το πλάι επαναφορά, Κωνσταντινάκος οργανώνει. Ξενόφος. Σιμάνοβιτς, ξανά η μπάλα στον Νίκο. Ωραία κυκλοφορία. Δεύτερο φάουλ για τον Ντούστο. Δεύτερο και για τους Γαλάτες. Επαναφορά από την baseline. Γερμάνοβιτς. Σαφινάκος, ωραία, πάσα χαμηλά. Ξενόφος. Το ζήγησε καλά και το έβαλε. Yeah. 29-24. Yeah. Διαφορά στους 8. Δούστος, Λούλη, περάσει, θα σηκωθεί αλλά θα στοχίσει, λίγο δύσκολη με την αδειά του. Έκλεισε έξυπνα η άμυνα των κυτρινών. Οι οποίοι βέβαια να πούμε μέχρι στιγμής έβαλαν μόλις το πρώτο τρίποντο. Αν δεν έχω κάτι στα δευτέρια μου. Αλλά θα σου έχω ήδη 5. Σημαντικό αυτό. Το είπα και προηγουμένως. Ξενόφος. Για τρεις το σουτ, άστοχο. Μυκτικό rebound. Μπάλα εκτός, εν τέλει κατοχή για τους Γαλάτες. 1,5 λεπτό στον φωτεινό πίνακα της άμυλας Περιστερίου. Το
Γέροντας, Δούστος, πάλα ξανά στον Άσο, Σουτια 3, το rebound ο Κωνσταντινάκος, μεγάλη πάση στον Ξενόφο. Θέλει να τρέξει την Ελληνική, νομίζω αυτό είναι προφανές. Κωνσταντινάκος, Δούστος, πάσα, μπάλα στα πόδια του Κώστα. Καποχή παραμένει για τους κίνδυνους. Ξανά ο Γαλάνης, όπου να είναι. Γέροντας. Ξενόφος επαναφέρει. Σλεμάνοβιτς. Λάθος του Νίκου νομίζω. Ξέρει και ο ίδιος. Ζητάει συγγνώμη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κρίν ψηλά η μπάλα στον Μαντά για 3 στο σουτ, άστοχο, rebound με την μπάλα στον Κωνσταντινάκο, στον Κωνσταντινάκο, στον Κωνσταντινάκο. Ωραίο γύρο στερ, καλά και Ζελμάνοβιτς. Και σε αυτά τα δεύτερα στο ρολόι η θεωρία λέει ότι οι Γαλάτες θα πάνε όσο παραπάνω χρόνο μπορούν τώρα. Και αφήσουν λίγα δεύτερα στις ελιτηρίους, σημαντάς, ωραία πας χαμηλά, Καζάνας, δύσκολο φεντεβάει από τον Κώστα, 11 δεύτερα, όλα για τους κίτρινους. Δεν γίνεται φάουλ στους Γαλάτες, καλά και φάουλ στην πιο ακατάλληλη στιγμή, πάνω στην προσπάθεια του Μπέλη. Πέντε δεύτερα στο ρολόι. Για τους ανυπόδατους Γαλάτες. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μπουρνάζι. 29-28, 17-15 σκορ πρώτης περίοδου. 29-28 σκορ δεύτερης, 13 δεύτερο σκορ. 14 δίποντα, 5-18 τρίποντα για τους Γαλάτες. Συνδέσεις τους δύο βολές μέχρι στιγμής. Από την άλλη, 12-21 δίποντα, 1-6 τρίποντα για τους ελιτήριους, σημαντική διαφορά. Τάξεις Γαλάτες, 10 ελιτήρι, 15-1 έναντι. Καλό! 10 rebound. Και στη μάχη των rebound λίγο ανατερή η παιδούχη. Πολύ συνοδομένο μάτι μέχρι στιγμής, 29-28 το σκορ, μπροστά με συν 1. Η Λευκή. Για να δούμε τι high scorers για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Με 10 πόντους ο Δίας για τους Γαλάτες, ενώ από την άλλη με 10 ο Αλέξανδρος ο Ζελμάνοβιτς. Αυτό στο πρώτο και 2 στο δεύτερο. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Thank you.
πόντι. Στο τρίτο δεκάλεπτο το μάτς στα ίσια, 29 όλα. Στο 10 πόντι ο Ζελμά. Δίας από τη γωνία. Στο έξω από τη φορά με το rebound. Λάθος πάσα, κλέψιμο από τον Μπέλι. Ξενόφος. Σε επίθεση νομίζω κανένας λόγος διασύνης για τους ελπίδες. Ωραία πάσα, άστοχο το καλάθι του Αλεσάνδρου. Ωραία καλή έμπνευση από την εικονά. Δίας, ωραία, κέρδισε το φάουλ, το βρίσκει και αυτός με τη σειρά του δύο βολές. Ωραία in and out από το περιφερειακό των Γαλατών. Μέσα η πρώτη. Μου συγκίνησε για το πρώτο δεκαλεπτό ακριβώς το ίδιο. Δίας Μαντάς και Ζελμάνοβιτς, οι δύο πρώτες σκόρες για τις δύο ομάδες. Σε δεύτερη 30-29. Μπέλης λύστησε, κλέψιμο ο Μαντάς στον εφηδιασμό, οι Γαλάτες μέχρι μέσα, δύσκολο layup, άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Δημογέροντα για τρεις στο σουτ, κοντό τον Καλούλη, επόμενο επιθετικό rebound, δεύτερο συνεχόμενο. Τρίτο ο Καζάνας, ανανέωνε εκ νέου το χρονό. Καλούλη, Δίας για τρεις. Θα στοχίσει. Πρώτο φάουλ. Πλέον θα το χρεωθεί ο Εμιλιανό για τους Γαλάτες, θα βγει. Και εκτός παιχνιδιού μέσα ξανά ο Ντεγιάννης. 30-29. Γερμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος. Ωραία πασά. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους κίτρινους. Επάνε τα χέρια του, διφλέξαν εκεί ο Κώστας. Εννέα δεύτερα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Σαντινάκος, Ξενόφος. Μπάλα ξανά για τον Νικού. Διαστρέφει να σηκωθεί, θα το κάνει. Αλλά θα αστοχίσει επιθετικό rebound από τον Ιεποστόλη. Ζελμάνοβιτς, Κωνσταντινάκος. Ο Περπατός τώρα που δεν μετράει. Ο Νίκονας. Ζελμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος θα το πάρει και αυτό. Θα το βάλει και αυτό. Σου λέει αυτό το βάλα πριν, γιατί να μην το βάλω και τώρα. Πρώτη του πόντι αν δεν έχω χάσει κάτι. Στο σύν 2 πλέον η ελιτήρη Δημογέροντας. Ωραία πάσα Καζάνας. Υποδειγματικό pick and roll. Πολύ ωραία πάσα. Το μάτς ξανά στα ίσια. Ζερμάνοβιτς από πολύ μακριά με μεγάλη καμπύλη. Τον ο Καζάνας. Γέροντας. Γέροντας. Και στο φαουλ ψηλά από τον Μπελί. Και για τους ελιτήριους τρέχουν ήδη οι Γαλατές. Θα παράσχει στον πάγκο τώρα. Μέσα στη θέση του ο Παμοσκάλτης. Παναφορά από το πλάι. Ο Γέροντας σπάσει ωραία την μπάλα έξω. Μπούστος να σκοθεί, αλλά θα σκοθήσει από κοντά. Κόλμαν, Ξατνάκος. Προϋποθέσεις εφηδιασμού για τους ελιτήριους.
Νόφος έμεινε μόνος του, δίστασε να σκοτήσει τα τρεις, 6 με πάσα χαμηλά, καλάθι από κοντά, ο Σταύρος με την κουμπέλη δίνει λύση. Τώρα τους πόντους για τον Πάνος Κάλτσι. Εξαιρετικά, έχει πολύ καλά ποσοστά από κοντά. Δεν είναι μόνο η πόντι που βάζει, είναι και πόσο αποτελεσματική και αποδοτική είναι η δουλειά σου. Αυτό έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Κώστας. Η καλή άμυνα ξανά. Ωραίο κόψιμος, Δελμάνοβιτς, κερδισμένο, φάουλ και δύο βολές. Ο Αλέξανδρος αυτή στα 36 μογέροντας σκοθεί ξανά για 3, θα το βάλει και αυτό. Δεύτερο τρίποντο του. Μία σου και μία μου πάει το σκορ, μία μπροστά η κίτρινη, μία η λευκή. Σαντινάκος προσθείται, περνάει από τα αριστερά. Μπάλα με καραμπόλα έξω, άστο τον τρίποντο από τον Λαμπρόπουλο, εφηδιασμό τους γαλάτες. Μαντάς κερδίζει χώρο και ευστοχή. Τρίτος του πόντους, τρεις έχει ήδη και δημογύροντας. Τέσσερις έχει ο Καζάνας για τους Καλαθιτές, ενώ από την άλλη 4 ο Ζελβάνοβιτς, 3 ο Φαντινάκος και 2 ο Πανοσκάλτσης. Στόλι για 2 ο Βασίλης, αμυντικό rebound. Κατεβάζει ο Δημογέροντας. Δεύτερα. Κατοχή ξανά στους ελιτήριους. Παρόλα από τον Τεγιάννη συγκεκριμένα πνευματικά για τους γαλάτες πρέπει να είναι προς τις γης τα υπόλοιπα 3-4 που μαϊνούν. Δύο βολές για τον Λαμπρόπουλο. Στη δεύτερη λοιπόν το Καζάνα, 39-37. Καθαρό στο πάνω στην μπάλα από Στόλι. Είναι και το δεύτερο, αυτή τη φορά πήρε το καλάθι. Έβαλε. Μάλλον πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι ο ψηλός. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Δούστο. Περίοδο ο Δούστος
Μάλιστα, έχει 6. Μπαλά έξω. Σερμάνοβιτς. Ήρθε προς τα μέσα, έσπασε έξυπνα στο Λαυρόπουλο για 3 στο σουτ. Άστοχο, rebound ο Μπιγιάννης. 3 λεπτά στο ρολόι. 3 και 10 για την ακρίβεια. Στο σύν 5 πλέον. Οι Γαλάτες. Σε επίθεση για εκείνους. Ο Γέροντας θα σταθεί από δίπλα στον Μολόν. Κακό το σουτ. Γερμάνοβιτς σπίτε, σπάει έξι με την μπάλα στην αντιπαραόχθη. Λαυρόπουλος για δύο, άστοχος. Το rebound, ο Κώστας ο Καζάνας. Χρήστος Γιάννης. Γαλάνης δίστασε. Και από τους Γαλάτες τώρα. Με υπομονή κυκλοφόρησε. 16 στο καλάθι Πορτογαλί. Γερμάνοβιτς, η δουλειά του είναι αυτή. Συν 2 στον εφηλιασμό. 6 πόντες στην τρίτη περίοδο για τον Αλεξανδρό. Ποιος μαζί με τον Κωνσταντινάκο οδηγούν τους ελιτηρίους. Γέροντας Μπούσκος, άκρος, εδώ η μπάλα μπήκε και μπήκε. Ωραία πάσα στο κόψιμο, Ζελμάνοβιτς παίρνει την επαφή, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Time out. Ανυπότατοι Γαλάτες, 42-39. Επιστροφή για τις δύο βολές του Ζελμάνοβιτς. Την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Παραμένουν σε θέση οδηγού οι Γαλάτες, 100 δεύτερα στο ρολόι. Δημογέροντας πάλι καρύσιο καλάθι. Πέμπτος του πόντος. Στην τρίτη περίοδο παντά. Ωραία, πας χαμηλά. Το Γαλάτες δεν θα έρθει ούτε τώρα. Τον Σταύρο. Να μπει ξανά, καλούν στο μάτς για τους Γαλάτες. Δίας. Σπάσιμο της μέσης, δύσκολη προσπάθεια. Αυρόπουλος τρέχει. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Μπέστιος χαμηλά. Κερδισμένο καλάθι και φάουλ. Τον Σταύρο τον Πανοσκάλτσι. Τρίτο φάουλ από τον Τηγιάννη. Έξω εμβολή. Την πλάγια γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω ο Καλούλη. 40 δεύτερα στο ρολόι, ευκαιρία να ισοφαρίσουν ξανά οι ελιτήριοι. 40-42, όχι 44-42, διορθώνω. Βρόμπουλος. Μπέσιος. Μάνοβιτς. Σπάσει μπάλα ξανά έξω, σουτ για 3. Άστοχο. Από τον Γιώργο, νέα 14 για τους κίτρινους. Σταυρόπουλος. Η πάσα. Μπέσιος. Με καραβόλα η μπάλα στη γωνία για 3 ο Αλέξανδρος. 14 δεύτερα, όλα για τους Γαλάτες. Ένα
πάνε όλη την επίθεση. Αυτό και θα κάνουν. Ο Δημογέννητος είναι κάτι παραπάνω από επίθεση. Για να το καταλάβει, θα σηκωθεί και για τρεις. Θα αστοχήσει. Δύο δευτεραστρολόι. Λαμπρόπουλος. Τελειώνει την περίοδο. Μπροστά με συν δύο. Οι ανυπότροφοι γαλάτες. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Μάτς στους δύο πόντους μπροστά οι Γαλάτες. Ζάνας παίζει με πλάτη. Κερδίζει χώρο, σπάει έξω. Ωραία προσπάθεια από τον Γαλάνη. Σου για δύο, κοντό, rebound ο ίδιος. Περάσε εκείνον η μπάλα. Καζάνας. Πλάτη παίζει ο Κώστας. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πάντα να πρόβλημα. Στη γωνία η μπάλα. Μπέσκιος. Πρόβλημα. Θα πάρει το σουτάκι, θα το χάσει. Ο Καζάνας. Κατεβάζει ο Δημογέροντας. Γίνοντας σκρίνα από τον Καζάνα, ωραία πας χαμηλά, την κατάλαβε και έκλεψε. Έτσι είναι ο Αποστόλη. Βρόπουλος, ωραία πάσα. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Αλέξανδρο. Ελέγχει ο Γιάννης, κατεβάζει ο Δημογέροντας. Σε επίθεση για τους Λευκούς. Στην επιλογή στην κορυφή, Δημογέροντας δίστασε. Λούλη από τη γωνία. Κοντό. Βάζει έξω τα χέρια του και κλέβει ξανά κατοχή για τους Λευκούς. Γιάννης από τη γωνία. Κοντό και αυτό. Φάουλο Καλούλη. Ο Μπούστος ξανά στο παρκέ. Μέσα Ξενόφος και Μπέλης για τους Ελτήριους. Μπέσκιος, Ξενόφος. Ωραίο, εγώ. Δεν πρέπει να κόψει εκεί ο Μπέσκιος. Μπάλα σε εκείνο στην κορυφή. Ωραία, πάσα χαμηλά. Τρία δεύτερα με τα οποία χαρώνεται ο Μπέλης. Φαρνάκος ετοιμάζει να μπει ξανά στο παρκέ. Έξω ο Μπέσκιος. Άποντες και οι δύο ομάδες στα πρώτα δύο λεπτά της τελευταίας περίοδου. Δούστος. Καζάνας. Παίζει με πλάτη ο Κώστας. Είναι τρεις παίκτες πάνω του, βρίσκει έξι να την πάσα. Γαλάνης. Άστοχος με ταυλό. Ριμπάνος ο Θεσνάκος. Φάουλ από τον Ντετζόν. Βγαίνει μέσα ξανά ο Μαντάς. Σορδινάκος. Ξενόφος. Παντυλάει μπάλα. Εκεί ξανά έξω στον Νίκονα. Ζερμάνοβιτς 10 δεύτερα. Ξενόφος από τη γωνία. Πέρασε, προσπίθηκε την πάσα. Κέρδισε το φάουλ. Ο Ζάνας δεν την αχτύψε. Πόντι του τελευταίου δεκαλέπτου. Στη δεύτερη προβάδισμα ενός πόντου πλέον για τους Γαλάτες. 44-43, λάθος η πάσα. Ο
Κάποιος είναι για στο μάτς. Σέντε πίτι για τους ελιτήριους. Σαδυνάκος Ξενόφος. Βάλα χαμηλά στον Ποστόλη, ο οποίος παίζει με πλάτη, κλείνεται από 3. 10 δεύτερα, Ζελμάνοβιτς μόνος από τη γωνία. Θα αστοχίσει ο Αλέξανδρος. Εκπληκτικό rebound, ο Μπέλης. Νέα 14 για τους ελιτήριους. Συνεχίζει η πολιορκία. Σαδυνάκος χαμηλά η μπάλα. Ζελμάνοβιτς, Ξενόφος. Ξενόφος, σέντρα σούτ ήταν αυτό, η μπάλα τρέξει μελή χαμηλά, Ξενόφος προσπίτε. Πάρα πολύ καλή η άμυνα των Γαλατών. Το μάτς παραμένει κοντά. Δύο μάτς η αλήθεια είναι ο Διανίου. Ένα σχετικά κενό διάστημα. Εκφυκτικά παραμιλώντας Δίας. Λάθη έχει, φάουλ με δύο βολές. Μια βολή έχει βάλει ο Ξενόφος. Τώρα έχει δύο να εκτελέσει. Και ο Μαντάς. Και έχουν περάσει 4 λεπτά παιχνιδιού στην τελευταία περίοδο. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Μια στις δύο. Και για τον Παναγιώτη. Σε 45-43. Ξενόφος. Σαντινάκος. Σε ωραία στον Ζελμάνοβιτς, καλάθι ο Αλέξανδρος. Το μάτς θα έσχει να τα βέντε όλα. Καζάνας, άστοχος από κοντά. Μεγάλη πάθη στον Ζελμάνοβιτς, ο οποίος πρόλαβε και τελείωσε τη φάση με τον μισό λέια. Τέσσερις γρήγοροι πόντοι από τον Αλέξανδρο βάζουν σε θέση οδηγού τους ελιτήριους. Δημογέροντας. Ανάση εκείνον η μπάλα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική παρουσία του τώρα για τους Γαλατές. Μπούστος για 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound ο Γαλάνης. Δύσκολο fade away. Rebound ο Κωνσταντινάκος. Ζελμάνοβιτς. Τρέχει ξανά ο Αλέξανδρος. Πάει μέχρι μέσα. Άστοχο το layup. Πάνω από στόλι. Ξενόφος. Σαντινάκος με τύπ. Ψάχνει την καλύτερη πάσα, βρίσκει τον Ποστόλι. Ξεμακαρισμένος και εύστοχος από κοντά ο Βασίλης. Το ΣΥΝ 4 ελιτήρι. Time out οι Γαλάτες. Επιστροφή με το time out. 45-49. 4 πόντια από τον Αλέξανδρο και 2 από τον Ποστόλι. Έχουν δώσει το δάδυσμα πλέον στις κίτρινες. Δημογέροντας φάουλ από τον Μπέλη. Έξω Μπέλης, μέσα ο Λαμπρόπουλος. 4,5 λεπτά στο ρολόι. Νομίζω αυτός με τη μεγαλύτερη ψυχραιμία θα κερδίσει. Και οι δύο μάτες φέρνουν πολύ. Και οι δύο μάδες γνωρίζονται μεταξύ τους. Αστοχος ο Γαλάνης, λιμάνο ο Κωνσταντινάκος. Στολή. Αμπρόπουλος. Ξενόφος. Κωνσταντινάκος, κόβει ο Νίκος. Υποδέχεται την μπάλα και τελειώνει υποδειγματικά τη φάση. Είναι νομίζω ο ορισμός του δώσε και κόψε. Στους 3 πόντους ο Νίκος, προβάδισμα 6 πόντων πλέον για τους ελιτήριους. Με θυμίζω σε κανένα σημείο του μάτς, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, δεν έχω πάρει σημαντικό προβάδισμα. Γιατί είναι τώρα σε φεύγουν με αέρα 6 πόντων. Ας το πάντως από τον Μαντά. 3,5 λεπτά στο ρολόι. Ρόμπλος, Ξενόφος, μπάλα στον Κωνσταντινάκο και από εκεί έξω ξανά στο Λαμπρόπουλο.
Τζερμάνοβιτς. Βρήκε το κέντρο στην άμυνα, αλλά αυτό έξω ο Αλέξανδρος. Καζάνα στο rebound, μεγάλη πάσα στον Μαντά. Και θα πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν θα λιώσει σε αυτή τη φάση. Χτυπήσει τώρα ο Παναγιώτης. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Νίκος θα προλάβει. 13 δεύτερα και ο Ξενιτήριος. Γερμάνοβιτς. Στην ίδια την πάσα, Ξενόφος, Λαμπρόπουλος, όλο για 3. Άτυχος, λοιπόν ο Καζάνας. Ο Γιώργος τρέχει. Πάολο Λαμπρόπουλος. Έξυπνο για να κόψει τον εφηβιασμό. Για τους ελιτήριους. Παναφορά από το πλάι. Φαντάς. Έχουμε πόδι. Εκεί παραμένει. Για τους Γαλάτες. Αναφορά από την baseline. Δούστος. Ο Γέροντας δίστασε. Χαντόφ με τον ψηλό. Σουτ για 3. Άστοχο. Κατεβάζει και τρέχει ο Αλέξανδρος. 2 λεπτά. Ζερμάνοβιτς coast to coast. Καλάθι και φάουλ. Μια συμπληρωματική βολή για τον Ζελμάνοβιτς. Κοντή. Ο Γιάννης ελέγχει. Θέλουν επιγόντως καλάθι οι Γαλάτες για να κόψουν το ρυθμό και για να μειώσουν προφανώς. Φάουλο Ξενόφος. Δύο βολές για τον Δημογέροντα. Time out, Κορνάκος. 45-53. Στροφή με το time out. Έξω η πρώτη από τον Δημογέροντα. Yeah.
Μπέσο και η δεύτερη, Κωνσταντινάκο στο rebound. Ζερμάνοβιτς, ξενόφος, κανένα λόγο διασύνης νομίζω. Ακόμα ένα λάθος, ευκαιρία να μειώσουν ξανά οι Γαλάτες. Γέροντας ωραία, πάσα χαμηλά. Ζάνας, μάχεται, κερδίζει το φάουλ. Θα εκτελέσει οι δύο βολές. Η πρώτη. Και η δεύτερη, πολύτιμη παρουσία του Κάζαλα σήμερα. Έχει δώσει πάρα πολλές επιθετικές λύσεις και μεγάλα ποσοστά, τα είπαμε και προηγουμένως. Η διαφορά στους 6 πόντους στον Δυνάκος. Ζερμάνοβιτς ανάποδο, lay up, καλάθι από τον Αλέξανδρο. Όμως πόντους ήταν αυτό στην τελευταία περίοδο, 1 και 13. Αν βάλουν καλάθι παραμένουν ζωντανοί εδώ οι Γαλάτες. Τας για 3, χωρίς σκέψη, χωρίς πολύ σκέψη μάλλον, καλά έκανε, ήταν καλό το σουτ. Καζάνας από κοντά, συνδίκα τον Κώστα. Τελευταίο λεπτό. Φάουλ. Από τον Καζάνα. Σε πρώτη. Ο Πάνος Κάλτσης. Μέσα αυτή. 46 τέταρα στο ρολόι, διαφορά στο συν 7. Για τους κίτρινους, δημογέροντας. Γρήγορο καλάθι είναι εδώ. Παντάς για 3. Άτυχος. Φάουλ ο Κώστας ο Καζάνας. Και αυτός, τελευταίο μισό λεπτό. Πάντα νομίζω κρίθηκαν. Στην τέταρτη θέση πλέον οι Ελτήρι 9-5. Στο 8-6 οι Γαλάτες, οι οποίοι την επόμενη αγωνιστική θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Αλεπουδιάρδες. Άκυπος πολύ ωραίος που εδώ η μπάλα μπήκε και βγήκε. Μπορεί να ακολουθεί δύσκολο μάτς και για τους Ελτήρι με τους Collectors. Θα διασταυρώσει ταξίφι τους, καλάθι, ακόμα ένα για τον Ζερμάνοβιτς. Δέκατος του πόντος τελευταία περίοδο, τέλος μάτς, 49-60 τελικό σκορ. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.